Πάντα θα είμαστε τσαδά. Τι είπες? Πάντα θα είμαστε τσά. Πάντα θα τσακωνόμαστε. Yeah. Πάντα θα είμαστε τσαρπέμεση. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα πω κανένα. Τι δεν ακούς, για πες μου. Δεν ακούω κανένα, γι' αυτό δεν ακούω κανένα. Απλά δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πράξει καλά. Α, δηλαδή εγώ δεν είμαι. Τι? Ενώ εγώ είμαι καλά. Δεν ξέρω, μην πειράζει να μιλήσει, να μου πει δεν είμαι καλά. Εγώ όχι, να έχω αμέσω το λέω. Στο λέω, δεν είμαι καλά. Έχω προλάβει. Έτσι με αποφεύγει, το βλέπω. Όχι. Γιατί χαζό. Τι κάνει, λε και είμαι γκομμένα σου. Μα δεν είσαι γκομμένα, μου δεν θέλω τζιγκομμένα με σένα. Θέλω άλλα γούστα γκομμένε. Ωραία. Λοιπόν, χτες το βράδυ μου είπες κάτι ξανά και σου λέω ηρέμησε και συνέχισε και επέμενε. Το πρωί πάνω στο λύσο. Όχι, δεν έχει. Όταν βάζει τα γόνια σε ένα ποτήρι, κάποια στιγμή το ποτήρι ξυχλίζει. Και ειδικά όταν λες ατάκα, και ειδικά όταν λες εδώ. Και όταν λες την ατάκα, κάνε σοου. Που είναι η ατάκα κάποιανού άλλου. Εντάξει, συζητώ. Εντάξει, γι' αυτό. Πώς φορέ. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάνεται το φιλότιμο. Είμαι και δεν ξέρω να βάζει μια μπουλαχάρα μπουρλότο και φωτιές. Τι. Δεν έχω καταλάβει, νομίζεις. Μέρι, ναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά. Ωραία. Δεν θέλω να τσακωνόμαστε, το καταλαβαίνεις. Δεν σου βάζει μέρες φιλίες για μένα. Καμία σχέση σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ποιος είναι πιο αγαπητός στο σπίτι, εσύ ή η Μέρι? Ποιος σε προσέχει εσένα γιατί τρέχουν όλοι για σένα? Για σένα ή τη Μέρι θα τρέξουμε πιο πολύ? Μου πεις εσύ πρέπει να προσέχεις τους ανθρώπους όντως πραγματικά. Και να καταλαβαίνεις πότε χρησιμοποιούν την αντιπάθειά τους για κάποιους ανθρώπους. Που δεν είναι πλεγωμένοι από κάποιους άλλους ανθρώπους και το χρησιμοποιούν εναντίον τους. Πήγα και κοιμήθηκα στο πρώτο κρεβάτι ακριβώς μόνος μου. Χωρίς εντόνι, χωρίς εντόνι, γιατί ροχάλιζε ο Πέτσας. Το θέμα. Ξέρετε, τι, ποιο είναι το θέμα. Θέμα. Δεν μπορώ να σου πω, απίσης βγούμε έξω, θα καταλάβεις. Έχω καταλάβει μια χαρά και σου εξήγησα. Σου λέω, μην αγχώνεσαι. Το συζητήσαμε μια φορά. Το συζητήσαμε μια φορά. Σου είπα εντάξει. Τι συνεχίζεις. Τι άμα τα έκανα αυτά, δεν θα μιλούσε. Μία φορά. Αν έλεπε όμω, έβλεπε πράγματα, δεν θα μιλούσε. Όχι. Θα σου έλεγα. Σου έλεγα. Είσαι σίγουρος ότι το κάνεις? Ναι, μαζί σου μέχρι το τέλος. Όταν όμως βλέπεις μερικά πράγματα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό δεν το μιλείς. Μπορώ να καταλάβω, αλλά ξέρω το στόμα που έχει κάποιος που είναι τελικά διχαλωτό το στοματάκι του και η γλώσσα του. Γιατί παιδί μου, δεν μου ζυβάλλει κανείς. Ξέρω πολύ καλά τι λέω γιατί ακούω. Ξέρω πολύ καλά τι λέω γιατί ακούω. Δεν μου ζυβάλλει ποτέ κανείς λόγια. Δεν θα σου πω ψέματα. Μόλι έξω να τα ακούσει, δεν μου ζυβάλλει ποτέ κανείς λόγια. Εγώ έχω νευριάσει πάρα πολύ σήμερα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με σένα. Και εγώ το ίδιο. Άλλο σου είπα, είναι η χτεσινή σου τελευταία ευκαιρία σου. Δηλαδή, τελείωσε, δεν θες ποτέ να ξαναμιλήσουμε. Όχι, θα μιλάμε τυπικά. Α, δεν θες ποτέ, δηλαδή, ούτε σχέση τίποτα. Και εσύ το κατάφερες αυτό, εγώ το κατάφερα. Εντάξει. Πόσο φορές θα μου πεις συγγνώμη? Αν αλλάξει η περίπτωσή σου, θα σου μιλήσω. Αν δεν αλλάξει, δεν σου μιλάω. Αλλά δεν περιμένεις να είμαστε το ίδιο από αύριο. Εντάξει. Για να είμαστε το ίδιο πρέπει να αλλάξεις. Και είναι η τελευταία φορά. Στο είπα χτες. Τι αλλαγές να κάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω. Τι να αλλάξω, δηλαδή. Βρες τον εαυτό σου. Όχι για μένα, για σένα. Μια χαρά είναι αυτό. Α, μια χαρά είναι. Τι ατάκες ημερούλα δεν θα μου τη λες εμένα. Αυτά που σου λέει μέρη παραπέντε δεν θα μου τη λες για 10. Δεν μιλάμε. Ναι, έλα. Περνάς ώρες, σας βλέπω που σχολιάζετε και λέτε απάντα έχω δίκιο και σε έκανες εσύ, ξέρεις, εγώ έχω δίκιο και τέτοια. Χαζός είμαι. Τι που γράφει κάτι χαζός. Μην πα να τη δικαιολογήσεις, δεν θα πάω την πιάσω. Α, σου άμα να γιατί στο τέλος θυμάμαι το κεφάλι μας, όχι στην αρχή. Έχει δίκιο. Του τη λέω όλο, του τη πω τα νεύρα μου. Μου εξήγησε και αυτό που ήταν ότι να μην αγχώνομαι. Δεν είναι τίποτα. Έχει δίκιο, του μοντέρνω όλο, του φωνάζω όλο. Χωρίς λόγο. Λοιπόν, δεν του ξαναμοντέρνω, γιατί δεν θέλω να χάσω αυτή τη φιλία. Και τίποτα άλλο. Θα του καλομιλώ δά, γιατί δεν θέλω να χαλάσω. Είναι ένα άτομο μέσα που. Δεν θέλω να το χάσω, τελείωσε. Ούλοι οι άλλοι να μην μιλούν δεν με νοιάζει. Αυτό θέλω να μιλήσει, θέλω να το έχουμε καλά. Δεν γουστάρω να είμαστε τσακωμένοι.